Ο θερμοελεκτρικός σταθμός της Τριπηλίας, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Κιέβου της Ουκρανίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας της χώρας, καταστράφηκε ολοσχερός σε μια μεγάλης κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα της 11ης Απριλίου. Σύμφωνα με τον Αντρί Χότα, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Centrenergo, η επίθεση εξάλειψε ολόκληρη την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας, επηρεάζοντας σοβαρά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιφέρειες Κιέβου, Ζυτομύρ και Τσερκάσι. Η επίθεση στο εργοστάσιο της Τριπηλίας ήταν μέρος μιας ευρύτερης εναέρειας επίθεσης σε ολόκληρη την Ουκρανία από τη Ρωσία, με στόχο ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να ανακοινώσει την απώλεια του 100% της παραγωγικής της ικανότητας, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της εγκατάστασης Τριπηλίας ως κύριου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον απόϊχο της καταστροφής, ο δήμαρχος, ο Oleksandr Turenko, προέτρεψε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για ελλείψεις ρεύματος, εξοικονομώντας νερό, και τους συμβούλεψε να φορτίσουν τις απαραίτητες για αυτούς συσκευές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται επί του παρόντος για τη διαχείριση κατάστασης και τον μετριασμό των επιπτώσεων στις πληγήσεις κοινότητες. Ενεργειακές υποδομές στοχοποιήθηκαν επίσης από ρωσικές επιθέσεις στις περιφέρειες Λβίβ, Ζαπορίζια, Οδυσσό και Χάρκοβο, με το Σούμι να έχει δεχτεί επίσης πολύ ισχυρά πλήγματα. Αρκετοί Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβο ότι αν συνεχιστεί αυτή η στοχοποίηση από τη Ρωσία σε ενεργειακές υποδομές, η Ουκρανία θα έχει τεράστιο πρόβλημα τον χειμώνα που έρχεται και αναμένεται να έχει προβλήματα και το καλοκαίρι με την παροχή ενέργειας. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι τα χτυπήματα αυτά έρχονται ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.